Ο πρόεδρος είναι εδώ, εγώ είμαι ο Ράπης, ο δήμαρχος. Κύριε Νίκα, καλώς ορίσατε. Στο κουμπιό μας, ο πρόεδρος, ναι. Για να παρουσιάσουμε το καινούργιο και καταπληκτικό έργο που θα βοηθήσει πολύ την περιοχή μας. Πάμε, πάμε. Για να πάμε και στο Μελίσι, Καταμάρι. Δέος είναι των έργων ημών του Κυρίου Δεϊθόν, σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Οίκας ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Τόσον δωρεών αξίους ημας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών, της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία Σου άχραντε. Βοήθειά σας, χρόνια πολλά και καλωρίζω το έργο. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε τον Δεσμολογιότατο για την ευχή της Εκκλησίας, την ευλογία της Εκκλησίας για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Είναι μαζί με το Μελίσι που θα γενιάσουμε σήμερα το τελευταίο έργο το οποίο γενιάζουμε. Το πρώτο τελευταίο ήταν ένα πανέμορφο γήπεδο στην Ελαία της περιοχής της Τριφυλίας προχθές. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Τάσο τον Κολλή για τη βοήθειά του, για την πίεση του, γιατί για τα ερευνητικά έργα ασκούσε μια ιδιαίτερη πίεση. Εγώ σας ευχαριστώ. Το Χάρη τον Βετινιώτη, προσχωρικό αντιπεριφερειάρχη, αλλά και τους άλλους εκπροσώπους σας εδώ. Και να μην ξεχάσω να μιλήσω και για τον Ανίβα, τον τελευταίο δήμαρχο εδώ στην περιοχή, την καλή συνεργασία την οποία είχαμε. Κοιτάξτε, από την πλευρά της περιφέρειας στα 4 χρόνια διαθέσαμε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος που έχει όσον αφορά την ίδρυυση και την άρδευση. Βεβαίως το κράτος από τη δική του την πλευρά δεν έκανε τα αυτονόητα. Έχουμε μια τεράστια λίμνη, τη λίμνη Δόξα, όπου δεν έχουμε κάνει τα κανάλια για να κατεβαίνουν τα νερά στον κάμπο. Γιατί την κάναμε, δεν ξέρω. Όπως επίσης και πολύ αργούς ρυθμούς στον Ασοπό. Μια άλλη λίμνη, ένα άλλο φράγμα το οποίο θα δώσει λύση στο υπαρθυμόν ένα πρόβλημα της Κορινθίας που είναι το πρόβλημα των υδάτων και κυρίως της διαχείρισης του νερού. Γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση του νερού. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η διάβρωση στον Κορινθιακό κόλπο, όπου εύχομαι και ελπίζω αυτές τις μέρες να τελειώσει η σχετική μελέτη, ώστε να μπει σε διαδικασία προστασίας των περιουσιών, διότι από ό,τι ξέρω ακόμα και το σπίτι του Πρωθυπουργού Τσαλντάρη, στο Καμάρι, κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να τροφήξει η θάλασσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, θέματα, προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται βεβαίως με πολλούς πόρους που προέρχονται από την κεντρική εξουσία. Το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουμε κάθε μέρα, νομίζω ότι πρέπει σε αυτά τα έργα να υπάρξει υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων. Εύχομαι στους Κορίνθιους ό,τι το καλύτερο για τη νέα χρονιά. Εμείς εδώ στα 4 χρόνια συνεργαζόμενοι και ζητώ και συγγνώμη από τους συνεργάτες μου, διότι η πίεση που τους ασκούσα πολλές φορές ήταν αφόρητη. Ώστε να προχωρήσουν κάποια έργα, έπρεπε πολύ νωρίτερα η Κορινθία να έχει επιλύσει σημαντικά προβλήματα. Μιλάμε για τον πιο πλούσιο νομό, με τις μεγαλύτερες εισαγωγές, εξαγωγές, τεράστιες. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία να μην έχουν επιληθεί, όπως είναι το θέμα της διαχείρισης των νερών, της σύνδευσης και της άρδευσης.
Είχα έρθει εδώ στην προεκλογική περίοδο το 19 γύρω από το Ζωγορατιό και θυμάμαι την απελπισία που με έπιασε όταν είδα έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Ανέβηκα στο Πολάτι, εδώ γινόταν πράγματα και θάματα, πράγματα και θάματα. Δεν έχω στοιχεία για να πω ότι κάποιοι πλούτησαν από αυτή την ιστορία, πλούτησαν, να το καταλαβαίνετε. Το γεγονός ότι αγωνιστήκαμε και κλείσαμε μία πληγή όπως είναι αυτή των σκουπιδιών και μπορούμε να είμαστε έτσι καθαροί να υποστηρίξουμε τον τουρισμό. Δεν μπορεί να αναπτυχθείς όταν είσαι ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Και το άλλο είναι ότι διασφαλίσαμε 800 στρέμματα, είναι η παλιά σιδηροδρομική γραμμή, όπου μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκο 800 στρεμμάτων μέχρι το Δερβαίνι, που είναι η περιοχή μας, η Λυκοποριά, όπου μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις εκεί όλο το χρόνο, ένα πάρκο το οποίο να υπηρετεί και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και την τέχνη και κυρίως τον περιβάλλον. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει περιβαλλοντικά προβλήματα, όχι μόνο από τις φωτιές, γενικότερα, και πρέπει το περιβάλλον να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Οι λόγοι για τους οποίους εγώ φεύγω είναι γνωστοί στο Πανελλήνιο και με θάρρος και χωρίς καμία υποκρισία τους εξέθεσα, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία σημασία, ιδιαίτερη σημασία ως πρόσωπα. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Σκεφτείτε πόσο σημαντικοί άνθρωποι ήταν από την Κορινθία, οι οποίοι έφυγαν και τους θυμόμαστε, οι νεότερες γενιές δεν τους θυμούνται. Λέω, σημασία έχει ο τόπος. Έχει η πατρίδα μας, αυτό έχει σημασία. Και η δική μας δουλειά είναι, φεύγοντας, τι αφήνουμε πίσω μας. Αφήνουμε κάτι πίσω μας ή αφήνουμε μόνο χτυπήματα στην πλάτη, μνημόσυνα και κηδείες και κουστούμάκια και αρμάνι και το ένα και το άλλο. Ο κόσμος μας ψηφίζει για να αφήνουμε κάτι πίσω μας. Να λέμε, άφησα κάτι. Το πέρασμά μου σηματοδοτείται από κάτι. Ο λαός που με ψήφισε, του επέστρεψα αυτή την εμπιστοσύνη με συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένη συμπεριφορά. Γιατί πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και εγώ έχω έτσι την ευχαρίστηση ότι φεύγοντας για την Κορινθία, την οποία δεν την γνώριζα σε βάθος, ξέρω πλέον την ιστορία της, ξέρω τα πάντα για την περιοχή, παρεμβήκαμε και στον Ιστιμό και στο Κρυονέρι, όπου πλέον μετεξελίσσεται σε ένα μεγάλο επιστημονικό κέντρο, το αστεροσκοπείο επάνω, μαζί με το Χελμό. Θα χρηματοδοτηθούν, τα διαβάζετε αυτά ευθέως από πηγές οι οποίες χρηματοδοτούν τέτοια έργα. Και την άσφαλτο τη φροντίσαμε και έχετε επίσης, μιλάμε για κόμβους, 5 κόμβους γίνονται ή ολοκληρώνονται στο Λουτράκι. Και έχετε επίσης για τους δρόμους οι οποίοι πρέπει να βελτιωθούν ένα ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω περιφέρειας, είναι έτοιμες οι μελέτες κλπ. Γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα 45, 5-9-45 και από τα 20 είναι οι κόμβοι για τους οποίους σας μίλησα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Πάντα κάνουμε λιγότερα και ο κόσμος θέλει συνεχώς τα έργα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία μας εδώ άφησε κάτι πίσω της. Έτσι, κάτι για τον κόσμο και για τους Κορινθίους. Σε μια περιοχή που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε σε επίπεδο Πελοποννήσου και στο επίπεδο των εξαγωγών, στο επίπεδο των καλλιεργιών, της παραγωγής προϊόντων και όλων των σχετικών. Και χαίρομαι γιατί έχετε και την Εκκλησία κοντά και σε όλες τις εκδηλώσεις σας είναι παρούσα και με το Δεσπότη έχω εγώ προσωπικά εξαιρετικές σχέσεις. Ό,τι μου το ζήτησε, γιατί τι ζητάει ο Δεσπότης, κοινοφελή έργα ζητάει, τα κάναμε, τις εκκλησίες, τις βυζαντινές πάρα πολλές αναστηλώσαμε και εύχομαι και ελπίζω το όραμά του για ένα διορθόδοξο μεγάλο συναντιακό κέντρο στο Λουτράκι που θα είναι και ένα αναπτυξιακό έργο τεράστιο να γίνει πραγματικότητα ξεκινώντας τα βήματα από εμάς. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα λέμε στο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη για ένα μεγάλο έργο, για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Οπωσδήποτε και τον κύριο Γκιολί και τον κύριο. Τα χρήματα είναι 2.250, 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα αγωγή και εξυπηρετούνται πόσα στρέμματα. 3.000 στρέμματα. Και είναι και δεξαμενή ξεχωριστά που και μια δεξαμενή, ναι. Η οποία είναι ειδική με να κρατάει τα νερά. Είναι καθίζησης. Καθίζησης και καθαρισμό για να μην. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για το έργο αυτό.
να γίνει ακόμα καλύτερο, να γίνει επέκταση και από την Νέα Δημοτική Αρχή και την Περιφερειακή Αρχή, να μην μένει ένα έργο στάσιμο, να ξεκινήσουμε και ανατολικά πιο πέρα, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη ειδικά το νερό άρδρευσης και την ίδρυυση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Εδώ η διαχείριση θα γίνεται από τον ΤΟΕΦ. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν και ακόμα δεν είναι σίγουρα τίποτα. Σόδρα. Ο αντιδήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος. Και ο αντιδήμαρχος και ο κύριος Ράπτης. Χρόνια πολλά και εμένα, καλημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκα γιατί αυτό που είπε για την άρδευση. Εγώ δύο φορές πήγα στον κύριο Νίκα και ζήτησα πριν δύο χρόνια για τον αγωγό και πριν ένα χρόνο γιορτάζανε και οι γη μας, κύριε Περιφερειάρχη, ανήμερα τις γιορτήσεις των παιδιών μας για τις δύο γιορτήσεις που δυστυχώς δεν τα πήγαμε και καλά. Κατάλαβα αμέσως το πρόβλημα που έχουμε στην άρδευση. Στην ίδρυυση δεν μπορούσε και δεν μπορεί δυστυχώς η περιφέρεια να μας βοηθήσει. Αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο θα το καταλάβει ο χτηματίας του Βέλου, ο χτηματίας Βόχας, άμεσα, είναι για μένα ίσως το μεγαλύτερο έργο της τετραετίας που κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Κιολί, ο οποίος, και συγγνώμη, χάρη, συγγνώμη για όλους, φέρθηκε, κατάλαβε αμέσως τη σημαντικότητα του έργου και έβαλε πλάτη, λες και ήταν βελιώτης. Πάμε στη διαχείριση που είπε ο κ. Περιφερειάρχης. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχει έλλειψη νερού, υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης νερού, όπως είπατε. Και δυστυχώς από μια κακία, παρότι αγαπώ τον τόπο πάρα πολύ, μη συγκονήθηκε σε αυτά, δεν είμαστε και τόσο χωρί τελευταία χρόνια. Πρέπει να συνεχίσει το έργο το αρδευτικό προς ανατολικά. Το φράγμα του Ασουπού, δυστυχώς, το οποίο το περιμέναμε σαν μάνα εξ ουρανού, καθυστερεί και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Και η μελέτη των δικτύων, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν μειωθεί και τα νερά. Ξεκινάει. Τώρα, η μελέτη έχει ανάδοχο. Αυτό το δίκτυο πρέπει να επεκταθεί πώς ανατολικά, να είναι ένα έτοιμο δίκτυο μέχρι να γίνουν τα δίκτυα του φράγματος, ώστε η δύσκολη κατάσταση που ζούμε και αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ειδικότερα στο Δήμο Βέλου Βόχας, αλλά επεκτείνεται σε όλη την παιδινή Κορινθία, να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα να γλιτώσουμε την καταστροφή. Γιατί όπως είπε και ο κ. Περιφερειάρχης, η Κορινθία ήταν η ατομηχανή στο εξαγωγικό αγροτικό ΑΕΠ, όμως έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να παράγουμε και, το ξαναείπα πριν 10 μέρες, κινδυνεύουμε δυστυχώς το χειρότερο, η χειρότερη κατάσταση να χάσουμε η παραγωγή μας, οι αγρότες μας, το φυτικό κεφάλαιο. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστώ στις υπηρεσίες, τον κύριο Δημόπουλο, τον κύριο Λούτα, ήσαν μαζί μας, τον κύριο Βιτινιώτη, την κύρια Κόρκα. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί, είχατε πει για τα αρδευτικά, είχατε καταλάβει. Όμως το μόνο που δεν καταλάβαμε δυστυχώς ήταν πόσο σοβαρά τα πράγματα και τα οποία τα ζούμε δυστυχώς 3 χρόνια λειψιδρία και κύριε Περιφερειάρχη, συνεχίζεται. Δηλαδή, άκουσε, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η υφαλμήρωση. Τραβάμε τις γιορτρήσεις, έρχεται η θάλασσα στο κρανίδι ήδη, περιοχή Ερμιονίδας, ξεραίνονται και οι ελιές ακόμα. Καλά, η ροδιά σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει. Η υφαλμήρωση. Και αυτά τα οποία είπες είναι πολύ σωστά. Η διαχείριση του νερού. Εγώ αν ήμουν εδώ, αν συνέχιζα, θα πέραμε πολύ σκληρά μέτρα. Γλιτώνεται που φεύγω. Δηλαδή, όχι τώρα, σαν πολύ συναρχώσετε να πίνουμε κανένα μουζάκι, θα μας βοηθήσετε. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Και την καινούργια δημοτική αρχή θα τους βοηθήσετε. Εκαταλείπονται σιγά σιγά οι ανοιχτοί αγωγοί, γίνονται κλειστοί αγωγοί. Να πει και ο Τάσος δύο κουβέντες, αλλά Τάσο και ο Χάρης. Έλα. Εγώ θα πω χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Πάντα να προσέχουμε την υγεία τη δικιά μας και των οικογενειών μας. Να μην χρειαζόμαστε γιατρούς. Έτσι, αχρίαστοι γιατροί. Εγώ θα πω δημοσίως αυτό που έλεγα 4,5 χρόνια, η Περιφερειακή Αρχή του Παναγιώτη του Νίκα, ενός ανθρώπου που διαχειρίστηκε τα χρήματά σας με απόλυτη διαφάνεια, με σεβασμό προς εμάς τους συνεργάτες του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έμαθα, από γιατρό με πήρε και έμαθα πολλά μαζί του. Είσαι δάσκαλος για μένα. Και το σημαντικό είναι ότι σε 4 χρόνια δύσκολα, και θέλω να τα καταλάβει ο κόσμος, 4 χρόνια με κορονοϊό, που δίναμε αστυνομική ταυτότητα για να πάω από το χωριό μου το Μελίσι στο Ξυλόκαστρο, για να έρθουμε στο Βέλο, δίναμε ταυτότητα τα πρώτα 2,5 χρόνια. Χάσαμε ανθρώπους, νέους ανθρώπους, όπως τον Σεβασμιότατο εδώ του χωριού σας, του Βέλου. Γίνανε πολλά έργα.
με κρίση, με πόλεμο, γίνανε πολλά έργα, θα τα διαβάσετε στο βιβλίο αυτό και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ θα πω ότι εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, ως Δημοτική Αρχή έχουμε ανάδοχο, δεν είναι το μεγάλο έργο, η Κόμβη είναι επίσης σημαντικό έργο στην παλιά Εθνική Οδό που εγώ ως γιατρός στο νοσοκομείο Κορίνθου μόλις άκουγα τροχείο ότι φεύγει το ΕΚΑΒ, έφευγε γιατί είχε σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα εδώ από τη Γράνα του Ζευγολατιού. Έτσι λοιπόν έχουμε ανάδοχο από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο των 45 εκατομμυρίων για δύο κόμβους στην παλιά Εθνική Οδό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης. Μελέτη και πρόταση δική μας. Γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο έργο. Πέσε και συγχάρη μου τα χρόνια πολλά εδώ στον κόσμο. Να πούμε βεβαίως και εμείς τα χρόνια πολλά. Οι γιορτές είναι μπροστά μας ακόμα, η πρωτοχρονιά. Ο νέος χρόνος το 2024. Εύχομαι να είναι κάτι καλύτερο επιτέλους από το 2023. Πολλοίς κόσμος υπέφερε από διάφορα προβλήματά του και ένα από αυτά ήταν η λεγόμενη ακρίβεια. Ας υποθέσουμε ότι αυτή σιγά σιγά μπορεί να λιγοστέψει τουλάχιστον και να ανακουφιστεί ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω όμως δύο κάτι ξεχωριστά λόγια. Εγώ νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί όπως ξέρετε εσείς περισσότεροι, είμαι από το Βέλο. Εδώ σε αυτό το Βέλο, σε αυτό το χωριό, σε αυτή την πόλη έχω διατελέσει και δήμαρχος. Ένα κομμάτι από το υπέροχο έργο που είναι απέναντι, το γήπεδο, δρομολογήθηκε στις μέρες μου. Αγοράστηκαν οι εκτάσεις, κατασκευάσαμε δίπλα και ζητήματα που αφορούν το μηχανοστάσιο, δηλαδή την στάση των μηχανημάτων και την συντήρησή τους. Και θεωρώ σήμερα λοιπόν ότι όλη αυτή η έκταση είναι ένα χτήμα δικό μου, της περιφέρειας, του Τάσου του Γκιολί, της αρετής περιφέρειας, που όλα μαζί δουλεύουν για το καλύτερο του κόσμου. Καλό ρίζικο να είναι και ευτυχώς, κύριε Νίκα, να πω και ένα, κύριε Νίκα, να πούμε και ένα ευχαριστώ στον κατασκευαστή, γιατί είναι έργα κολλημένα, τα ξέρετε ότι τουλάχιστον εδώ τελείωσε το έργο και το καρπόθηκε ο κόσμος και οι κτηματίες, οι αγρότες μας. Ναι, αλλά και εμείς όμως πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ, γιατί αυτό το έργο, το οποίο είναι πραγματικά θα δώσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και οικονομία κλίμακος στη διαχείριση των υδάτινων πόρων που υπάρχουν στην περιοχή και που, όπως είπε πολύ σοφά ο κύριος Νίκας, είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Να πούμε ότι οφείλουμε και εμείς ένα ευχαριστώ στην παρούσα μέχρι στις 31 περιφερειακή διοίκηση, γιατί το έργο αυτό ήταν με πολύ μεγάλη έκπτωση και τότε μας έψαξε και ο κύριος Γκιολής και μας πίεζε και μας έλεγε ότι δέστε, μπορείτε να το τελειώσετε. Εμείς και είχαμε πραγματικά, αφού τα έψαξε και μας έψαξε, μας έδωσε την συγκατάθεση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Παρόλες τις δυσκολίες, γιατί ξέρετε ότι το πολυεθυλένιο, όλο αυτό δηλαδή το οποίο είναι φτιαγμένο το δίκτυο, έχει αυξηθεί κατά 150% από τότε που το πήραμε αυτό το έργο. Όμως και με άριστη συνεργασία που είχαμε με τις υπηρεσίες, κατορθώσαμε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να το παραδώσουμε, να γίνει η παραλαβή του έργου και ελπίζουμε σε επόμενα να είμαστε σε καλύτερη θέση, κύριε Νίκα και κύριε Γκιολί. Και αποδείξαμε ότι νομίζω περίτρανε ότι την εμπιστοσύνη σας δεν την καταχρηστήκαν. Όχι, έτσι είναι. Αλλημόνο. Και τα δίκτυα όλα από εδώ και πέρα είναι κλειστά. Δεν υπάρχουν ανοιχτά δίκτυα. Ο πρόεδρος του. Μα λέει τα χρόνια πολλά ο πρόεδρος. Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους παραγωγούς της περιφέρειάς μας εδώ, σαν πρόεδρος που ζήτησα το έργο αυτό και βρήκα αμέσως ανταπόκριση από τον κύριο Νίκα και τους κύριους αντιπεριφερειάρχες. Είναι ένα έργο που θα μπορούν να εξυπηρετούνται αντί για ένα-δύο παραγωγή την ημέρα, θα μπορούν να εξυπηρετούνται 15 και 20 ταυτοχρόνως. Αυτό σημαίνει μεγάλη οικονομία και πιο γρήγορα θα τελειώνει η άδρευσή τους, οπότε θα μπορούν και επόμενα χωριά από το ίδιο νερό να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και να προσέχετε τους παραγωγούς, γιατί είναι η ατμομηχανή του κράτους. Πάντα έτσι ήταν. Χρόνια πολλά, πρόεδρε, και καλή χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Υπάρχει δεξαμενή που αποσχέδει. Υπάρχει δεξαμενή που αποσχέδει.